επί 20 χρόνια. Ακούστε όμως να δείτε. Δεν είναι η μόνη που το κάνει αυτό σε έναν διάσημο ο οποίος συγχώρησε. Είναι πάρα πολλές γυναίκες. Δηλαδή, βιβλίο έχουν βγάλει και για τον Σαρκοζή. Βιβλίο έχουν βγάλει και για τον Ολάν. Βιβλίο έχει βγάλει. Αλλά η Γαλλία μας λες. Τι γίνεται, η Γαλλία φλέγεται. Ναι, ακούστε είναι... τώρα χαρακτηρισμούς. Και δεν τους φαινότανε. Μία ναι. άλλη πρώην ερωμένος Ροσκάν έβγαλε βιβλίο με τίτλο «Η ωραία και το τέρας». Και γράφει μέσα. Ήταν γέρος, χοντρός, φαλοκράτης και τον στολίζει από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία. Γιατί, και γράφει και βιβλίο που πήγε μαζί του. Γιατί ήμουν πολύ ερωτευμένη μαζί του, λέει, και συνεχίζω να είμαι. Ο Στροσκάν κάτι καλό κάνει, δηλαδή, παιδιά. Έκανε αυτή την περιγραφή και είπε: σε αυτή την περιγραφή, εγώ πέφτω τα νάσκελα. Έτσι όπως το λέει, ήδη τον έχει κατεβάσει πέντε σκάλες κάτω. Ναι, αλλά είναι χωρισμένη πια. Όταν ήταν μαζί του δεν τα έλεγε αυτά. Περνούσε μια χαρά. Μετά το χωρισμό λέγονται αυτά. Ελεονόρα, το ξέρεις καλά. Δεν μου αρέσει αυτό το σκεπτικό εμένα. Ούτε εμένα. Μου βγάζει για την ίστικο. Ναι. Ούτε εμένα μου αρέσει. Μέχρι και η Ζιζέλ. Η Ζιζέλ, ξέρεις, έκανε όταν τη χώρισε ο Ντικάπριο. Α, εγώ νόμιζα ο Στροσκάν. Όχι, και με τη Ζιζέλ, δηλαδή μη. Όταν τη χώρισε ο Ντικάπριο, πήρε όλα τα δώρα που τη είχε κάνει και τα πούλησε και πήρε τα χρήματα και τα έδωσε σε ιδρύματα. Αυτό δεν είναι κακό. Δεν το βλέπω ούτε εγώ κακό αυτό. Ναι, είναι μια σειρά γυναικών που έχουμε συλλέξει που τι χώρισαν, αλλά αυτές βρήκαν έναν τρόπο να τον εκδικηθούν μέσα από ένα βιβλίο, μέσα από μια πράξη, μέσα από κάτι που έκαναν. Και που ήξεραν ότι αυτός θα πονέσει με αυτό. Αν τις δούμε. Εσύ θα πονούσες στη θέση τους. Εγώ είμαι κατά όλου αυτού, δηλαδή και από άντρα και από γυναίκα. Δεν θέλω τη στιγμή που χωρίζεις να πεις τίποτα για την προηγούμενη σχέση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος είτε σε χωρίσει είτε τη χωρίσει. Για να το δούμε. Φωτογραφίσεις, εξομολογήσεις, αποκαλυπτικά βιβλία, μυστικά που βγαίνουν στη φόρα και χρήματα που κάνουν φτερά. Η εκδίκηση είναι ένα κρύο πιάτο σύμφωνα με τους Γάλλους. Και όπως απέδειξε περίτρανα η Βαλερή Τριερβελέρ, η πρώην σύντροφος του Γάλλου Προέδρου και νυν συγγραφέας του βιβλίου που αποδομεί απολαυστικά τον Φρανσουά Ολάν, καμιά εκδίκηση δεν είναι πιο γλυκιά ή πιο πικρή από αυτήν της απατημένης, της παρατημένης γυναίκας. Μένοντας στη Γαλλία και στους Προέδρους, η Σεσίλα Τιάς, η δεύτερη κατά σειρά σύζυγος του Νικολά Σαρκοζή, η οποία πήρε τη δύσκολη απόφαση να τον εγκαταλείψει όταν βρισκόταν στο απόγειο της δύναμής του, στην αυτοβιογραφία της τον περιέγραψε μεταξύ άλλων ως αδιόρθωτο Καζανόβα. Ήσουν γέρος, ήσουν χοντρός, κοντός και άσχημος. Ήσουν φαλοκράτης, ήσουν χυδαίος, ήσουν ανέστητος και ήσουν αγενής. Ήσουν εγωιστής, ήσουν βίος και δεν είχες καμία κουλτούρα. Και ήμουν τρελή για σένα. Αυτά έγραψε η Μαρτσέλα Ιακούμ. Επιφανής Γαλλίδα νομικός και μια από τις πολλές ερωμένες του πρώην διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού του Ταμείου Ντομινίκ Στροσκάν στο βιβλίο της με τίτλο «Η ωραία και το τέρας» μετά την άδοξη λήξη του ρομάτζου τους. Με τη σειρά της η Πιερέτ Λαλάλ, η πρώτη σύζυγος του ιδρυτή του Γαλλικού Εθνικού Μετώπου Ζαν-Μαρί Λεπέν, μπορεί να μην έγινε συγγραφέας, φαίνεται όμως πως πήρε στα σοβαρά τη συμβουλή που της έδωσε ο άντρας της το 1987, όταν υπέγραφε τα χαρτιά του διαζυγίου τους. Δηλαδή να εργαστεί ως καθαρίστρια για να μπορέσει να ζήσει αξιοπρεπώς. Γι' αυτό έπεσε στα 4 με το σφουγγαρόπανο στο χέρι, μόνο που το έκανε γυμνή για το Playboy, καθαρίζοντας και για λογαριασμό των πολιτικών αντιπάλων του Λεπέν. Η πρόωρα χαμένη Lady Diana μετά το τέλος του δυστυχισμένου γάμου της με τον πρίγκιπα Κάρολο το 1992 πήρε την εκδίκησή της με πολλούς τρόπους. Ο ένας ήταν δίνοντας συνεντεύξεις στις οποίες αποκάλυπτε πως σε αυτόν τον γάμο ήμασταν τρεις. Ο άλλος ήταν δίνοντας στους ιδιωτικούς detective της σκανδαλοθερικής εφημερίδας News of the World μια λίστα με τα τηλέφωνα των μελών της βασιλικής οικογένειας, για να μπορούν να υποκλέπτουν τις συνομιλίες τους. Η Ιζαμπέλα Τζανί, κουρασμένη από τις απανοτές απιστίες του Ζαμ-Μισελ Ζαρ, με τον οποίο πρόκειται να παντρευτούν, διέλυσε τις σχέσεις τους το 2004 και έκτοτε παίρνει μέρος σε έναν ακήρυχτο πόλεμο εναντίον του με πικρές δηλώσεις στα μίντια. Το ίδιο κάνει και μια Φάρο, κοντά στο Γκούντι Άλεν, με σποραδικά επεισόδια εκδίκησης που φέρνουν και ξαναφέρουν στη δημοσιότητα το έργο μίσους που παίζεται ανάμεσά τους εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες. Η Τέιλορ Σουίφτ, όταν χώρισε με τον Τζόι Τζόνας επειδή εκείνος την απάτησε με μια ασήμαντη ηθοποιό, θέμα της πίσω με ένα τραγούδι, με τίτλο «Καλύτερα από εκδίκηση». Ένα τραγούδι με στίχους εξευτελιστικούς για την αντιζηλό της. Αντίθετα, η Ζιζέλ, όταν την παράτησε ο Λεονάρντο Ντικάπριο, αποφάσισε αντί να γκρινιάζει να εξαργυρώσει κυριολεκτικά τα χρόνια που ξόδεψε στο πλευρό του. Και έτσι συγκέντρωσε όλα τα δώρα που της είχε κάνει ο Στάρ στη διάρκεια της σχέσης τους και τα έβγαλε στο σφυρί. Αλλά αν μιλάμε για απάτη και εκδίκηση, η ειδική τιμητική μνήμα θα πρέπει να γίνει στην Σατσούκι Μίτσελ. Η Μίτσελ είναι παραγωγός. Ήταν 7 χρόνια αραβωνιασμένη με τον νέο Bond, Daniel Craig, μέχρι που εκείνος άρχισε να γυρίζει μια ταινία με την παλιά του φίλη Rachel Weisz, την οποία ξαφνικά ερωτεύτηκε. Και μετά οι δυο τους τα έφτιαξαν μυστικά. Και ένα πρωί ο Craig έφυγε για το στούντιο, αλλά το βράδυ δεν γύρισε. Τότε η Σατσούκι, αφού τηλεφώνησε, έστειλε μηνύματα και έκλαψε χωρίς ποτέ να πάρει απάντηση, έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Ντύθηκε, βγήκε, πήγε στα μαγαζιά και άδειασε τις πιστωτικές κάρτες του ηθοποιού τις οποίες είχε το ελεύθερο να χρησιμοποιεί, κάνοντάς τον σύμφωνα με το ρεπορτάζ φτωχότερο κατά $1 εκατομμύριο. Ρουά μάτι.
Τον Ντάνιελ Γκρέγκ δεν του το είχα. Και τώρα λέει πάλι χωρίς με. Άκουγα σήμερα το πρωί στο Happy Day και στεναχωρήθηκα γιατί μ' άρεσαν αυτοί οι δύο μαζί. Δεν ξέρω αν ισχύει. Θα ποιος χώρισε, συγγνώμη. Ο Ντάνιελ Γκρέγκ. Ο Ντάνιελ Γκρέγκ, James τη... Bond, με την Rachel Weisz. Παιδιά, αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, μου αρέσει και εμένα αυτή. Και πάρα την πολύ. Στην ταινία του Λάνθιμου και ήταν εξαιρετική και η ταινία, βέβαια, και αυτό, και αυτή. Α, θα μου πεις μετά, θα σε ξαναπεράσω απέναντι. Δεν θα φύγεις ακόμα. Αν έχεις ραντεβού, ακύρωσέ το. Έχεις πολλά να πεις. Είσαι μέσα σε όλα. Το ακύρωσα ήδη, γιατί το έχω πάει λίγο πιο μετά. Πούμε και άσχη, κάτσε να μάθουμε και τι γίνεται λίγο.